Έστω λέει ένα σχήμα και μας δίνει εκεί πέρα τα αστεράκια και τα σύμβολα και μας λέει δώστε όλες τις συνθήκες που πρέπει να ισχύουν για να καταστραφεί κάποιο στιγμιότυπο του σχήματος. Τώρα καταρχάς όταν λέει στιγμιότυπο του σχήματος τι εννοεί, εννοεί μια συμβολοσειρά η οποία ταιριάζει στο σχήμα. Οπότε φτιάχνουν ένα παράδειγμα στιγμιοτύπου το οποίο ταιριάζει στο σχήμα. Τι θα πρέπει να έχουμε? Θα πρέπει να έχουμε τον άσο εδώ και αμέσως μετά από τρεις θέσεις να έχουμε αυτό το μηδενικό και όλα τα υπόλοιπα μπορούν να είναι ό,τι γουστάρουν, έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα μπορεί να είναι 0, 1 και ύστερα τα αστεράκια τα οποία έχει βάλει είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τώρα αν μου έχει φύγει κανένα 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, να μια συμβολοσειρά που ταιριάζει στο σχήμα. Και τώρα, τι θα πρέπει να ισχύει για να καταστραφεί κάποιο στιγμιότυπο του σχήματος, που σημαίνει τι? Ότι έχουμε έναν πληθυσμό, έτσι, και στον πληθυσμό αυτόν έχουμε αυτό το στιγμιότυπο. Φαντάσου, λέει, το πινακάκι μας το κλασικό με το γενετικό αλγόριθμο και έχουμε εδώ πέρα κάπου το άτομο α να είναι αυτό εδώ το στιγμιότυπο. Τι θα πρέπει να ισχύει προκειμένου να καταστραφεί αυτό εδώ το στιγμιότυπο, λοιπόν? Και τώρα η πρώτη περίπτωση η οποία μπορεί να τύχει είναι να μην επιλεχθεί στο βήμα της επιλογής, εντάξει. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη προϋπόθεση, να μην επιλεχθεί λοιπόν στο βήμα της επιλογής. Γιατί πότε επενεργούμε πάνω στις συμβολοσειρές τις οποίες έχουμε? Κατά τη φάση της εφαρμογής των γενετικών τελεστών. Άρα, πρώτο βήμα επιλογής. Δεύτερο, είναι το βήμα της διασταύρωσης, έτσι δηλαδή όταν εφαρμόζουμε τον τελεστή διασταύρωσης και πρέπει να σκεφτούμε με τι άτομο πρέπει να διασταυρωθεί προκειμένου να καταστραφεί. Και εδώ τώρα υπάρχουν δύο βασικές περιπτώσεις. Η μία βασική περίπτωση είναι φαντάσου ότι το σημείο διαχωρισμού γίνεται και γίνεται διασταύρωση με κάποιο άτομο. Ας γράψω ένα άτομο λίγο στην τύχη, έτσι. 0-1-1-1 και αμέσως μετά βάζω εδώ πέρα μία συμβολοσειρά. 0-0-0-0-0-0 δεν έχει μεγάλη σημασία. Και αυτό το λέω γιατί αν γίνει διασταύρωση του ατόμου το οποίο ανήκει στο σχήμα με ένα οποιοδήποτε άλλο άτομο και το σημείο διασταύρωσης είναι στη θέση μεταξύ των θεσσάρων 4 και 5 ή εδώ ή εδώ ή εδώ ή εδώ ή εδώ κτλ. Τότε δεν χαλάει το άτομο, εντάξει. Άρα λοιπόν για τον τελεστή διασταύρωση θα πρέπει πρώτον το σημείο διασταύρωσης να έχει επιλεχθεί στα επίμαχα σημεία. Και ποια είναι τα επίμαχα σημεία? Εδώ, μεταξύ των θέσεων 1 και 2, μεταξύ των θέσεων 2 και 3 και μεταξύ των θέσεων 3 και 4. Μεταξύ λοιπόν των θέσεων αυτών των τριών επιλογών, μεταξύ λοιπόν θέσεων σημειώνω 1 και 2 ή 2 και 3 ή 3 και 4. Εντάξει. Και επίσης όμως θα πρέπει να ισχύει κάτι ακόμα. Πρόσεξε, αν γίνει διασταύρωση τώρα έτσι όπως το έχω φτιάξει και γίνει διασταύρωση εδώ, τότε, αν αυτό εδώ το ψηφίο το συγκεκριμένο, έτσι, είναι άσος, τότε όντως θα χαλάσει το άτομο του σχήματος. Γιατί θα επιλεχθεί αυτός εδώ άσος μαζί με όλο το δεξί κομμάτι του δευτέρου ατόμου και πράγματι χαλάει το συγκεκριμένο άτομο. Αν όμως σε αυτήν εδώ τη θέση το άτομο με το οποίο διασταυρώνεται έχει το 0, τότε το άτομο του σχήματος δεν χαλάει. Εντάξει. Για ποιο λόγο? Γιατί αν είχε εδώ 0, παρατήρησε ότι και πάλι θα ανήκει στο συγκεκριμένο σχήμα. Συνεπώς, ναι, μεν πρέπει να γίνει διασταύρωση μεταξύ αυτών των θέσεων, αλλά επιπλέον στο τέταρτο bit, στην τέταρτη θέση, και εδώ τώρα είναι εκθεσούλα, έτσι, στην τέταρτη θέση, το άτομο με το οποίο διασταυρώνεται πρέπει να έχει άσο. Διασταυρώνεται πρέπει να έχει άσο. Γινόμαστε λίγο επεξηγηματικοί λίγο παραπάνω εδώ, αλλά αυτό είναι και το σωστό γιατί ούτως ή άλλως είναι μια ερώτηση κατανόησης θα λέγαμε. Πρέπει λοιπόν να έχει άσο. Αν έχει μηδενικό σημαίνει ότι το άτομο το οποίο θα προκύψει θα είναι πάλι άτομο το οποίο θα ανήκει στο συγκεκριμένο σχήμα. Πάμε αμέσως μετά να δούμε και την τρίτη περίπτωση. Η τρίτη περίπτωση είναι και πιο εύκολη θα έλεγα γιατί είναι να εφαρμόσουμε τον τελεστή μετάλλαξης. Και ο τελεστής μετάλλαξης αυτό το οποίο κάνει σε μια διαδική συμβολοσειρά είναι ότι παίρνει τη διαδική συμβολοσειρά και της αλλάζει τα φώτα και τι κάνει το 0,1 και το 1,0. Όμως πηγαίνουμε bit by bit, έτσι, και τώρα αν αλλάξουμε ας πούμε το δεύτερο bit δεν τρέχει τίποτα, το τρίτο bit πάλι δεν τρέχει τίποτα. Άρα λοιπόν να γίνει μετάλλαξη που είτε στη θέση 1, μετάλλαξη λοιπόν στη θέση 1 ή στη θέση 4. Εντάξει. Αυτά λοιπόν αναφορικά με τους τρεις τρόπους εφαρμογής γενετικών τελεστών που θα οδηγήσει στο να καταστραφεί το στιγμιότυπο του σχήματος, που σημαίνει να προκύψει ένα στιγμιότυπο το οποίο δεν θα ανήκει στο συγκεκριμένο σχήμα.